Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Survivor. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ποιες είναι οι πρώτες δηλώσεις της ζωής Ασουμανάκη. Η ζωή Ασουμανάκη έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Γεια Σου και αποκάλυψε όλα όσα είδε να συμβαίνουν στον Άγιο Δομήνικο. Μετά από 24 μέρες στην ομάδα των κόκκινων ανέφερε ότι είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψα δεν έκατσα πολύ. Ήθελα και λίγο παραπάνω. Όταν μπήκα στο παιχνίδι, οι παίκτες με ρωτούσαν τι γίνεται έξω, Πώ πάει το σοου, Πώ φαίνονται οι χαρακτήρε του. Υπήρχαν άτομα που έχουν έρθει πολύ κοντά. Υπήρχαν άτομα που έφευγαν τα βράδια από την καλύβα. Η Κατερίνα Δαλάκα, η Όλγα Πηλιάκη, Ο Αλέξη Παπά και ο Η Ασημίνα είναι λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, Όχι με την κακή έννοια ήταν τα πρώτα λόγια της για την ομάδα της. Δεν παρέλειψε να σχολιάσει για το Φάνι Μπολέτσι και την κότρα ανάμεσά του, καθώ και τα σχόλια τη Χρήσα Χατζηγεωργίου, όταν του έστελνε φυλάκια στο συμβούλιο. Συγκεκριμένα είπε: e Είχα πει για τον Φάνι πω είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παίκτη, και ενώ το ξέρει, δεν είναι καλό να έχει τόση έπαρση. Καλό θα ήταν να χαλαρώσει. Διάβασα ότι δεν του κάνει καλό όλο αυτό. Τη Σταυρούλα δεν τη γνώριζα, αλλά δεν μου έβγαλε καλό χαρακτήρα. Υπήρχαν στιγμέ που σχολίαζε αρνητικά ακόμα και μένα, που δεν έχω ασχοληθεί ποτέ εγώ με τη Σταυρούλα. Εγώ έστελνα ένα φυλάκια σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και άλλη ταράχτηκε. Δεν ξέρω αν αυτό δείχνει κάτι. Δεν ξέρω αν αυτό δείχνει ζήλια. Εγώ τα έστειλα στο φάνη και η άλλη πλευρά μου είπε κάτι που δεν ξέρω αν μπορώ να το πω στην κάμερα. Κάτι πολύ επιθετικό σαν σχόλιο. Εγώ απευθύνθηκα στο φάνη δεν απευθύνθηκα στη Χρύσα, ούτε σε καμία άλλη από την ομάδα. Δεν ξέρω τι κάνει το αγόρι της, μακάρι να είναι καλά τα παιδιά. Αλλά άλλα φαίνονται. Σχολίασε η ζωή σου μανάκι, ρίχνοντας νέα καρφιά. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρώτα λόγια της ζωή σου μανάκης. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!